Και είναι μαζί μας ο Υπουργός Εξωτερικών και υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στο Νότιο Τομέα, ο κύριος Δένδιας. Καλησπέρα, κύριε Δένδια. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλησπέρα. Λοιπόν, βρισκόμαστε πλέον 2-24 ώρα μετά τις πρώτες κάλπες των προεδρικών εκλογών στην Τουρκία. Τα ποσοστά και οι συσχετισμοί είναι τέτοιοι που φαίνεται ότι ο Ταγί Περντογάν θα εξασφαλίσει άλλη μία θητεία. Εσείς ζήσατε αυτή την σχέση, γνωρίζετε πολύ καλά και τον ίδιο και τους συνεργάτες του. Πιστεύετε ότι στην επόμενη φάση μπορεί να δημιουργηθεί ένα παράθυρο βελτίωσης των σχέσεων? Καταρχήν, στο Υπουργείο Εξωτερικών πιθανολογούσαμε την επικράτησή του. Αντίθετα από όλες τις μετρήσεις και ίσως τους περισσότερους φίλους μας στη Δύση που θεωρούσαν ότι ο Ταγί Περντογάν θα χάσει την εκλογή. Από εκεί και πέρα τώρα, νομίζω ότι μετά την έχει ήδη κερδίσει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Ναι, έχει τη βουλή. Εφόσον κερδίσει και την προεδρική εκλογή, αυτό φαίνεται. Δεν μπορεί κανείς να είναι απολύτως σίγουρος, αλλά αυτό φαίνεται. Από εκεί και πέρα, πράγματι, έχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Πρέπει κανείς να υποθέσει ότι είναι η τελευταία θητεία του. Είναι βέβαιο ότι είναι ένας άνθρωπος που θέλει να αφήσει το στίγμα του στην Τουρκία. Αυτό είναι καλό για μας, λέτε, κύριε Δένδια? Εξαρτάται από. Κοιτάξτε, ο Ερντογάν υπήρξε πολυπράγμων. Είχε διαφορετικές θέσεις απέναντι στην Ελλάδα μέσα στην μακρά πορεία της προεδρικής του θητείας. Άλλος ήταν ο Ερντογάν του 2002-2003, άλλος είναι ο Ερντογάν του 2020. Εάν λοιπόν σε αυτή τη θητεία αποφασίσει ότι η ελληνοτουρκική φιλία είναι κάτι το οποίο πρέπει να αφήσει πίσω του, κατά την άποψή μου θα είναι μια σοφή και λαμπρή επιλογή, τότε νομίζω ότι θα είναι μια έκπληξη παρόλα αυτά. Δηλαδή, μας έχει συνηθίσει σε τέτοιες σκέψεις. Δεν είναι. Μην παρεξηγήσετε αυτό που λέω. Δεν είναι αυτή η πλειοψηφική πιθανότητα. Αντιθέτως, ούτε αφελείς είμαστε. Όμως υπάρχει μια ευκαιρία. Υπάρχει ένα παράθυρο, το είπατε πολύ καλά. Ίσως αυτό το παράθυρο να μπορέσουμε να το κάνουμε πόρτα. Και εν πάση περιπτώσει αξίζει να προσπαθήσουμε. Εάν αποτύχουμε, θα βρεθούμε ακριβώς εκεί που βρισκόμαστε πριν. Λοιπόν, πάμε και στο άλλο μεγάλο θέμα των ημερών, την υπόθεση της προκλητικής φυλάκισης του ομογενούς εκλεγμένου πλέον δημάρχου Χιμάρας Φρέντι Μπελέρη. Χθες εδώ ο κ. Γεωργιάδης είπε επιλέξει θα το πληρώσει αυτό οράμα. Θεωρείτε ότι πρέπει να υπάρξουν πιο ισχυρές αντιδράσεις από την ελληνική πλευρά σε επίπεδο διμερών σχέσεων ή κάτι που να αφορά στην ενταξιακή πορεία της Αλβανίας? Λοιπόν, υπάρχει μια σαφής τοποθέτηση. Εγώ καταρχήν είμαι ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας. Κατά συνέπεια, αυτά τα οποία λέω πρέπει να είναι αυτά τα οποία λέει ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας. Υπάρχει μια σαφής τοποθέτηση την οποία έχω κάνει. Και λέω ότι αν δεν υπάρχουν αδιάσυστα στοιχεία, υπογραμμίζω δύο φορές τη λέξη αδιάσυστα, τότε η συγκεκριμένη σύλληψη 48 ώρες πριν από τις εκλογές συνιστά μέγα σκάνδαλο. Περιμένουμε να δούμε τι συμβαίνει. Έχει παραπενθεί το θέμα στην ειδική εισαγγελία και θα είμαστε απολύτως έτοιμοι να αντιδράσουμε με τον τρόπο που πρέπει να αντιδράσουμε. Πάντως, κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε, αλλά πριν από 15 μέρες είχατε φέρει το ράμα εδώ πέρα και έκανε τον ζωγράφο. Έκανε έκθεση ζωγραφική στο Ζάπιο. Είναι ζωγράφο. Καλά, εντάξει, δεν είναι. Είπατε, έκανε τον ζωγράφο. Εντάξει, πώς δεν είναι ο Βαν Γκόγκ, με το βεβαιότητα. Λοιπόν, ήρθε, τον δεχτήκαμε με τα χέρια. Γενικώς είχαμε ποντάρει πάνω του ότι είναι κάποιο. Πήγε πάει ο κ. Μητσοτάκης, αν θυμάστε πρόσφατα, στην Χιμάρα και τον γενικώς είχαμε ποντάρει ότι είναι ένα μετριοπαθή άνθρωπο που αγαπάει τη μειονότητα και φίλος μας και όλα τα καλά. Ξαφνικά άρχισε να βάζει ο κόσμος στη φυλακή. Κύριε Πρετεντέρη, είπατε, καταρχήν συγχωρήστε με, αλλά εγώ δεν μπορώ να πω ότι ένας πρωθυπουργός βάζει. Δεν είπατε τίποτα, το παγώ. Λοιπόν, λέω όμως το εξής. Και εσείς είπατε προηγουμένως ότι έδινε την εικόνα ενός μετριοπαθούς ανθρώπου. Ναι. Και αυτό δεν ήταν απλώς η εικόνα, ήταν η τοποθέτηση στο ζήτημα του χαρακτηρισμού των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών στο Ιόνιο. Πειράμα, για αυτή η συζήτηση προχώρησε περισσότερο από κάθε άλλη πλευρά. Μάλιστα. Πιθανότητα. Και τι έπαθε κάτι, τον τζίμπησε κουμίγα, τον. Από εκεί και πέρα. Θα συνιστούσα. Πέραν από το. Εγώ δεν πρόκειται, επειδή είμαστε σε προεκλογική περίοδο, να αρχίσω να χτυπάω τα πατριωτικά τύμπανα. Αυτό μου είναι πάρα πολύ εύκολο. Ούτε πρόκειται να λαϊκίσω. Πάντως ο κ. Τσίπρας σας επιτέθηκε. Επιτέθηκε στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι ο κ. Μητσοτάκης κάνει μια ιδιωτική εξωτερική πολιτική, είπε επιλέξει. Δεν αναφέρεστε στο συγκεκριμένο ζήτημα. Και σε αυτό και ότι πήγε στη Χιμάρα για να συγκριθεί με την επίσκεψη του πατρός του. Ότι ο ίδιος, μάλιστα, ο κ. Τσίπρας αποκάλυψε σήμερα ότι είχε απορρίψει πρόταση για εκατέρωθεν επίσημες επισκέψεις Ράμα στην Αθήνα Τσίπρα στα Τύρανα. Γιατί είχε θέσει ως όρο τα δικαιώματα της ομογένειας. Δηλαδή, εδώ είναι προφανές ότι μέσα στην ενταξιακή πορεία της Αλβανίας τα δικαιώματα όχι μόνο της ελληνικής μειονότητας, της ομογένειας δηλαδή, αλλά και γενικά τα θέματα δικαίου στην Αλβανία είναι υπαριθμόν ένα. Και ότι η Αλβανία δεν πρόκειται να προχωρήσει ένα βήμα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν αυτά δεν τα εγγυηθεί με τρόπο που είναι ευρωπαϊκά αποδεκτός. Άρα, οι οποιασδήποτε γενναιότητες του τύπου θα επιβάλλουμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε, έχουν ήδη ενταχθεί στο πλαίσιο διαπραγμάτευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα εκ του περισσού είναι απλά στοιχεία που λέγονται για την εσωτερική κατανάλωση. Ωραία, αφήνω την εσωτερική κατανάλωση. Έχετε μια εικόνα των ελληνοαλβανικών σχέσεων και των συνθήκων στις οποίες ζει η μειονότητα εκεί.
Ας εξαιρέσουμε τη χυμάρα και τις εκλογές τώρα, ας πούμε ότι ήταν παρακολουθή εκλογική. Θα μου επιτρέψεις να πω, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Ναι, πάρα πολύ. Ίσα-ίσα, όχι μόνο δεν το βγάζω έξω, απλώς λέω να βάλουμε μια παρένθεση. Έως τώρα, πώς αξιολογούσατε την αλβανική κυβέρνηση απέναντι στην ελληνική μειονότητα? Με έναν τρόπο που με επιτρέπει να ελπίζω, αλλά να μην είμαι αρκετά ευχαριστημένος. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε όμως λίγο και στα δικά μας, γιατί και εμείς μετράμε αντίστροφα για τις δικές μας κάλπες. Κύριε Δένδυο, ο κύριος Τσίπρας πριν από λίγες ώρες, στη διακαναλική συνέντευξη που έδωσε, άφησε παράθυρο για τη συγκρότηση κυβέρνησης ειδικού σκοπού, προκειμένου, όπως είπε, να διερευνηθούν σε βάθος το σκάνδαλο των υποκλοπών και η τραγωδία στα Τέμπη. Νομίζω ότι αυτό είναι μια πάλι αλλαγή στάσης του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Καταρχήν είχε αφήσει ανοιχτό το θέμα κυβέρνηση ιτημένων. Μετά είχε πει όχι στην κυβέρνηση των ιτημένων. Τώρα έρχεται σε μια συζήτηση, αφήνει ανοιχτό μια συζήτηση κυβέρνηση ειδικού σκοπού που πάλι θα είναι, φαντάζομαι, εννοεί κυβέρνηση των ιτημένων. Διότι αν έχει κερδίσει τις εκλογές, από εκεί πέρα δεν τίθεται κανένα θέμα, δεν χρειάζεται ένα ειδικού σκοπού, ό,τι θέλει θα κάνει. Mm-hmm. Άρα λοιπόν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να ξεκαθαρίσει τι θέλει και να θέσει 3-4 μέρες πριν τις εκλογές καθαρά το διακύβευμα στην ελληνική κοινωνία. Εάν το διακύβευμα είναι τώρα αυτό, να μας το πει και να απαντήσουμε σε αυτό. Δεν μπορούμε να απαντάμε σε 3 διαφορετικές θέσεις μέσα σε διάστημα μιας εβδομάδος. Ναι, αλλά έχω μια απορία. Ο κύριος Ανδρουλάκης βάζει ένα θέμα της παρουσίας του κυρίου Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία. Λέγοντας, εγώ με τον Μητσοτάκη δεν κουβεντιάζω. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν το κουβεντιάζει και αυτό από την πλευρά του προφανώς. Εσείς θα κουβεντιάζατε μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με κορμό τη Νέα Δημοκρατία χωρίς τον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη? Όταν λέτε εσείς, εννοείται η Νέα Δημοκρατία ή εμένα προσωπικά? Εσείς προσωπικά. Θα σας πω ότι και η Νέα Δημοκρατία και εγώ ταυτιζόμαστε απολύτως. Πολύ ωραίο. Εμείς καταθέτουμε μια πλήρη πρόταση. Εμείς η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Πρώτον, εκλογικός νόμος. Ενισχυμένη αναλογική. Μάλιστα. Δεύτερον, κόμμα. Η Νέα Δημοκρατία. Όχι συνεργασίες κομμάτων. Δεν πιστεύουμε ότι αυτό είναι το καλύτερο για τη χώρα. Ούτε εσείς, κύριε Δένδια. Εσείς υπηρετήσατε ως Υπουργός Δημόσιας Τάξης στη συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Καλά θυμάμαι, μάλιστα. Δηλαδή, καλά δεν θυμάστε, θυμάμαι. Βεβαίως, ήμουν υπουργός της κυβέρνησης. Δεν εννοώ μόνο αν το θυμάμαι σωστά. Εννοώ ότι θυμάμαι ότι η θητεία σας εκεί ήταν ομαλή. Δεν θυμάμαι να υπήρχαν πολλά προσχώματα μεταξύ των δύο κομμάτων στο δικό σας πεδίο. Ήταν τόσο κακή αυτή η εμπειρία, ήταν τόσο δυσάρεστη, ώστε κι εσείς να ξορκίζετε τόσο πολύ τη συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ? Χαίρετε, δεν την ξορκίζω. Και θέλω να σας είμαι ειλικρινής. Δεν μου έχει μείνει κανένα παιδικό τραύμα. Δεν πετάγομαι στον ύπνο και λέω, όχι, τι είχα πάθει τότε. Άρα, όμως, γιατί όχι, όμως, κύριε Δένδια. Το κριτήριο εδώ είναι, τι είναι αποδοτικότερο για τον τόπο? Δεν ήσασταν εσείς αποδοτικός τότε ως Υπουργός Δημόσιας Τάξης? Εγώ ήμουν μόνος μου καταρχήν στο Υπουργείο. Ναι, αλλά εντάξει. Δεν θα ήμουν αποδοτικότερος εάν κάθε νομοθέτημα. Δεν ξέρω, θα ήσασταν. Εγώ πιστεύω, ναι, να το περνώ από τη βάσανο ενός υπερκομματικού διαλόγου και να καταλήγουμε κάπου με απόλυτη συμφωνία, αλλιώς η κυβέρνηση δεν περπάταγε ένα βήμα. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό που κάνει όλη η Ευρώπη? Γιατί είναι τόσο δύσκολο. Το κάνουν πάρα πολλές χώρες. Και το κάνουν και χώρες τις οποίες ομνίουμε κατά σύστημα για άλλους λόγους. Παραδείγματος χάρη η Γερμανία. Η Γερμανία είναι παράδειγμα για μας για πάρα πολλά πράγματα. Αλλά στις εργασίες όχι. Καταρχήν, μην παίρνουμε τώρα, δεν είναι ωραίο, γιατί με περιορίζει πάρα πολύ ο ρόλος του Υπουργείου Εξωτερικών. Το πώς λειτουργεί η γερμανική κυβέρνηση, σας παρακαλώ, βάλτε κάποια ερωτηματικά. Μετά τις εκλογές, όταν θα υπάρχει υπηρεσιακός υπουργός και θα μπορώ να πω κάτι παραπάνω, θα σας πω μερικά πράγματα. Εδώ, αλλά μου έχετε αφήσει τη μέση στην απάντηση, την αρχική. Το τρίτο, θα απαντήσω. Πρωθυπουργός. Και το τρίτο κομμάτι της υπόθεσης μας έχουμε. Εκλογικό σύστημα. Κόμμα, αρχηγός, πρωθυπουργός. Εμείς λέμε καθαρά, επικεφαλής ο αρχηγός μας, ο νυν πρωθυπουργός. Αυτή είναι η πρότασή μας, με τρία κεφάλαια. Δεν είναι με ανοιχτά κεφάλαια. Και σε αυτές τις εκλογές και στις επόμενες αν ακολουθήσουν. Μα είναι προφανές ότι αυτό. Αλλά με συγχωρείτε, δηλαδή, αν δεν πάρετε αυτοδυναμία στη δεύτερη κάλπη, τι θα γίνει, θα ψηφίζουμε μέχρι για πάντα? Έχετε δίκιο που με ρωτάτε. Αλλά προσέξτε τι με ρωτάτε στην πραγματικότητα. Είναι πάντως κάπως λογικό. Σε τι παγίδα πάτε να με βάλετε? Καμία. Καταθέτουμε μια πρόταση. Πραγματικά δηλαδή καμία. Όχι, δεν το προσωπείο. Προσέξτε. Εάν αρχίσω και συζητάω εναλλακτική τοποθέτηση, αυτό σημαίνει ότι αποδέχομαι στον ενδεχόμενο την απόρριψη της πρότασής μας. Μα ρεαλιστικό δεν μπορεί να είναι. Με συγχωρείτε, υπάρχει κανένα κόμμα το οποίο δεν πηγαίνει με plan B? Υπάρχει κάποιο σοβαρό κόμμα το οποίο λέει ότι εγώ δεν συζητάω κανένα plan B? Δεν συζητάω. Θα πάω μέχρι να με ψηφίσουν όλοι στη χώρα. Δεν λέμε αυτό. Λέμε αυτή την πρόταση εντύμως καταθέτω και την εξηγούμε με τα τρία κεφάλαια. Όχι, και αν έχει plan B, δεν τον πει τηλεόραση τρεις μέρες πριν. Εμάς πάντως δουλειά μας είναι να το ρωτήσουμε. Εσείς κάνετε πολύ καλά και εγώ θα έκανα τεράστιο λάθος να μπω σε αυτή την κουβέντα και πραγματικά να υπονοήσω, διότι έτσι θα το προσλάμβαναν και οι τηλεθεατές και τα κόμματα, ότι έχουμε αποδεχτεί ως ενδεχόμενο η πρότασή μας να απορριφθεί. Εμείς λέμε θα κερδίσουμε τις εκλογές. Δεν λέμε
λέμε θα πάμε, θα γίνουμε πρώτο κόμμα, αλλά στην πραγματικότητα δεν θα κερδίσουμε τις εκλογές. Μήπως κάνει κυβέρνηση και ειδικού σκοπού και εσείς, αδερφέ, κύριε. Γιατί εδώ πέρα έχουμε πολλά. Έχουμε ανοχής και ειδικού σκοπού, προοδευτική συνεργασία, βολική συνεργασία. Ξέρω εγώ, Πασοκόβη. Ξέρει, πώς του λέγαμε. Κύριε Πρετεντέρη, εμάς δεν μας τρομάζει η μοναξιά. Θέλουμε να είμαστε μόνοι μας. Είμαστε αγαπημένοι, μια χαρά είμαστε. Παρ' όλα αυτά, επειδή είστε ένας μετριοπαθής άνθρωπος και που και τα ζυγίζετε καλά τα πράγματα και τέλος πάντων προσέχετε πολύ καλά και τις λέξεις σας και πώς τις επιλέγετε. Πώς θα το πω, θεωρείτε ότι είναι τόσο δομικές οι διαφορές σας με το Πασόκ αυτή τη στιγμή? Δηλαδή, ακούω τον κύριο Μητσοτάκη να λέει ότι εγώ δεν το αναγνωρίζω τέλος πάντων αυτό το Πασόκ. Είναι ένα άλλο Πασόκ, δεν το ξέρω. Το έχει κάνει κάπως ο κύριος Ανδρουλάκης που δεν καταλαβαίνω τι Πασόκ είναι. Εγώ δεν πρόκειται να κρίνω τον κύριο Ανδρουλάκη ή το Πασόκ ή τον πρωθυπουργό μου. Αυτό που έχω να πω είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ένα ολόκληρο σύστημα ιδεών και μια θεωρία διακυβέρνησης την οποία προτιμά να εφαρμόσει μόνη της και να έχει και την τελική ευθύνη μόνη της απέναντι στην ελληνική κοινωνία για το αποτέλεσμα. Διότι οι κυβερνήσεις συνεργασίας συνήθως απολύγουν στο ένας να κατηγορεί τον άλλον και να λέει στην κοινωνία κλείνοντας το μάτι: εγώ ήθελα, αλλά δεν φταίω γιατί ο άλλος με εμπόδισε. Δεν είμαστε αυτής της αντίληψης. Η Ελλάδα είναι μια χώρα περίεργη σε μια φάση μετάβασης, καλής μετάβασης, αλλά χρειάζεται νομίζω σταθερό τιμόνι. Αυτή είναι η γνώμη μας. Και αν να πω κάτι για να θυμίσω, οι χώλες που επικαλέστηκε η Ράνια, οι συνεργασίες. Ήθελα και εγώ να πω κάποιες άλλες. Ναι, είναι ευρωπαϊκοί, προκύπτει εκ του αποτελέσματος. Δεν προκύπτει σαν επιδίωξη καταρχήν των κομμάτων. Τα κόμματα δεν κατεβαίνουν μαζί για να κυβερνήσουν παρέα. Αλλά φαντάζομαι ότι. Το αποτέλεσμα εκεί, το βγάλει, αν το βγάλει. Φαντάζομαι ότι και εκεί το πρώτο κόμμα θέλει αυτό που θέλει και η Νέα Δημοκρατία, να κυβερνήσει μόνο του. Άμα όμως η κάλπη δεν δίνει αυτό, συζητούν οι άνθρωποι. Δεν λένε πόπο τι. Και στη Γερμανία ο επικεφαλής κυβέρνησης είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος, ο Olaf Scholz. Και υπάρχει κάτι άλλο. Βλέπουμε τη Γερμανία, που είπα, θα μου επιτρέψετε μετά, θέλετε να πάρουμε τη Βουλγαρία, που έχει κάνει 8 εκλογές και άκρη δεν τώρα αυτό είναι θέλει είναι να πάρουμε unfair, το Ισραήλ. Δηλαδή δίπλα στη Γερμανία να μου βάλετε τη Βουλγαρία, κύριε Δέντια. Μια ευρωπαϊκή χώρα είναι και μια ευρωπαϊκή και είναι η γειτονά μας. Πιο κοντά είμαστε στη Βουλγαρία, ξέρετε. Εμείς ως χώρα είμαστε πιο κοντά στη Βουλγαρία. Γεωγραφικά. Μόνο. Γεωγραφικά. Δεν έχω. Εγώ δεν υποτιμώ καμία χώρα της Ευρωπαϊκής. Εγώ να συμφωνήσω να πω κάτι με εσάς ότι αυτό που θα έπρεπε ίσως να υπογραμμίσουμε ότι δεν έχουμε παράδοση κυβερνήσεων συνεργασία στην Ελλάδα εκτός από τις κυβερνήσεις. Άρα αυτό. Αλλά μέχρι τώρα είχαμε μόνο την συνεργασία του 12, η Σαμαροβενιζέλη που λέμε, και τη θεωρία του 15, η Τσιπροκαμένη. Άρα από αυτές τις δύο δεν έχουμε άλλη παράδοση. Αν προκύψει, νομίζω είμαι βέβαιος, όλα τα κόμματα θα βρουν τις λύσεις που χρειάζονται. Δεν είναι κάτι το οποίο προαναγγέλλεται, έχω την αίσθηση. Λοιπόν, τώρα ο κύριος Τσίπρας προχωράει πάντως προς τις κάλπες με αιχμή το σκάνδαλο των υποκλοπών. Τότε, όταν μάθαμε για όλη αυτή την ιστορία, τόσο το Βήμα όσο και το ντοκουμέντο είχαν γράψει ότι είχατε τεθεί υπό παρακολούθηση με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Αυτό μπορείτε να το διαψεύσετε κατηγορηματικά, κύριε Δένδια? Εγώ μπορώ να. Ούτε είναι η δουλειά μου να διαψεύσω, ούτε να αποδεχτώ. Λέω ότι δεν έχω καμία ένδειξη ότι εμένα κάποιος με παρακολούθησε. Mm-hmm. Και είπα και κάτι ακόμα πιο βαρύ. Ότι εάν κάποιος διανοήθηκε να προσπαθήσει να με παρακολουθήσει, αυτό είναι κακούργημα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε μια σειρά χωρών του πλανήτη, γιατί δεν συνομιλώ προφανώς μόνο εντός της χώρας. Mm-hmm. Δεν διανοούμε, σας το λέω καθαρά, κυρία Τζέμα, δεν διανοούμε ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος θα σκεφτόταν το απονενοημένο να πάει να δεν το διανοήσετε, αλλά ναι. Δεν μπορείτε να πείτε αν έγινε ή δεν έγινε. Δηλαδή, αν πήρατε μην αφήσετε κενά σε κάτι στο οποίο δεν αφήνω κενά. Εγώ δεν έχω κανένα στοιχείο που να μου επιτρέπει να καταλήξω στο συμπέρασμα ότι κάποιος διανοήθηκε, λέω κάτι πιο πολύ από αυτό που λέτε, κάποιος διανοήθηκε να επιχειρήσει να με παρακολουθήσει. Και ξαναλέω, για έναν απλό λόγο, θα υπάρχουν 50-60 εισαγγελείς να το διώκουν. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Ο κύριος Τσίπρας σήμερα είπε ότι αν καταφέρει να εξασφαλίσει μία πλειοψηφία, θα ζητήσει τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για να αναζητηθούν ποινικές ευθύνες για την υπόθεση των υποκλοπών. Θα το στηρίζατε αυτό το αίτημα? Καταρχήν, να είμαστε σαφείς. Εμείς έχουμε μια πολύ καθαρή τοποθέτηση σε αυτό. Τοποθετήθηκε ο Πρωθυπουργός πάρα πολύ καθαρά σε αυτό το θέμα. Εγώ δεν έχω να πω τίποτε άλλο από ό,τι είπε ο Πρωθυπουργός. Όχι, και επίσης ο κ. Τσίπρας έχει μια μικρή άγνοια για το πώς γίνονται αυτά. Προανακριτικές επιτροπές δεν συστήνονται γενικώς επί θέματος, συστήνονται κατά συγκεκριμένων προσώπων ενώ συγκεκριμένων παραβιάζων του ποινικού κώδικα. Είναι. Δεν υπάρχει γενική άποψη, θα φτιάξουμε κομμάτι, μια προανακριτική επιτροπή. Είναι κομμάτι προ... Ακριβώς, διαδικασία. Είναι όπως το λέτε. Αλλά... Μάλιστα, κύριε Δέντια, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία. Καλή δύναμη.